Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με την απαγγελία ενός δημοτικού τραγουδιού που μας έρχεται από ένδοξα χρόνια. Χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα περηφάνια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Να βλέπεις διάκους με σπαθιά, παπάδες με ντουφέκια, να βλέπεις και τον Γερμανό της Πάτρας τον Δεσπότη πώς ευλογάει τα άρματα και ευχέται τους λεβέντες. Είναι τραγούδι που αναφέρεται στο ένδοξο 21. Είναι τραγούδι του λαού μας, τα τραγούδια του λαού μας, όπως έλεγε ο Γιοκόντογλου, γιατί ο λαός έβλεπε, αυτά τραγουδούσε. Δεν διάβαζε βέβαια τα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αν πάρουμε δύο στίχους από αυτό το ωραίο δημοτικό τραγούδι, θα διαπιστώσουμε το εξής. Πρώτον, ότι η Επανάσταση του 21 ξεκίνησε την ημέρα του Ευαγγελισμού, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Και δεύτερον, πως η Εκκλησία μας υπήρξε αυτό που λέει ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ελληνοσότηρα. Να βλέπεις διάκους με σπαθιά, παπάδες με τουφέκια. Η Εκκλησία όχι μόνο ευλογούσε τα άρματα, αλλά με αυτά τα ευλογημένα άρματα ντουφεκούσε κιόλας τους αντίχριστους αγαρινούς. Για το 21, το ένδοξο 21, θα μιλήσω με τον σημερινό καλεσμένο μου. Έχω την τιμή να φιλοξενώ τον δάσκαλο, τον κύριο Σαράντο Καργάκο, ιστορικό συγγραφέα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καργάκο, για την παρουσίαση. Οι φίλοι δεν ευχαριστούν, ευχαριστούνται και είναι ευχαρίστησή μου που είμαι για μία ακόμη φορά μαζί σας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε ένα σταθμό που με έχει φιλοξενήσει, νομίζω, 3 φορές. Και από το σταθμό αυτό θέλω να στείλω χαιρετισμούς και ευχές σε όλους τους κατοίκους της ιστορικής αυτής πόλης, σε όλους τους κατοίκους της Μακεδονίας και της Θράκης και σε όλους τους Έλληνες που μπορεί να μας ακούν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Θα ήθελα, με βάση αυτά τα οποία είπατε, να κάνω μία προσθήκη. Η Επανάσταση του 1821 αρχίζει επισήμως στις 22 Φεβρουαρίου με τον αρχηγό της, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος εισέρχεται στο Γιάσι και η Επανάσταση μετά από λειτουργία στο Ναό των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου ευλογείται από τον τοπικό Μητροπολίτη, ο οποίος κατά τον Βυζαντινό έθιμο φοράει τη ζώνη στον αρχηγό της Επαναστάσεως και του δίνει το σπαθί. Η Επανάσταση τελειώνει. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829 με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Μάλιστα. Με Υψηλάντη ξεκίνησε, με Υψηλάντη τελείωσε. Μάχη της Πέτρας. Μάχη της Πέτρας. Και το λέγω αυτό διότι πρέπει να καταρριφθεί αυτό το παραμυθάκι για κουτά παιδιά ότι η Επανάσταση τελείωσε με την αυμαχία του Ναυαρίνου, χωρίς να υποτιμώ τη σημασία του στρατιωτικού που είναι εν ταυτό και πολιτικό γεγονός και εννοώ την αυμαχία του Ναυαρίνου, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι η Επανάσταση κράτησε άλλα 2 χρόνια. Μάλιστα. Και χύθηκε αίμα πολύ και στο Μοριά και στη Ρούμελη και στα νησιά. Και συνεπώς αυτή η Επανάσταση δεν ήταν υπόθεση 5-10 ημερών. Ήταν ένας δεκαετής αγώνας, ο οποίος αποτελεί τη λαμπρότερη σελίδα της ελληνικής ιστορίας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Διότι, και αυτό δεν το κατανοούν οι οψιμαθείς του σήμερα, για πρώτη φορά ο ελληνισμός στην μακρά ιστορία του σχηματίζει κράτος δικός του. Και όχι έθνος όπως κακοπροαιρέτως προσπαθούν να μας περάσουν κάποιοι το σημερινό καιρό. Ότι δεν υπήρχε έθνος. Έγινε μια έθνογέννηση τότε. Την περίοδο της Λογοκρατίας θυμάστε και στο βιβλίο της κυρίας Αλίστου Μνήμης, κυρίας Ρεπούση, μιλούσε για θαυμαστή τάξη και επαναλαμβάνεται κατά κόρον από κάποιους νεόκοπους ιστορικούς ότι ήταν περίπου ευλογία για τον τόπο και για τους Ρωμιούς. Δύο λεπτά. Για κάποιους ήταν. Για το λαό, λέμε. Για κάποιους ήταν.
Όταν ήσουν διατεθειμένος να προσκυνήσεις, τότε μπορούσες υπηρετικά να περνάς καλά. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ενώ στην αρχή ο γεννητσαρισμός ήταν εκβιαστικός, σε μία άλλη φάση έγινε εθελοντικός. Διότι προκειμένου να είσαι ραγιάς, σκέπτονταν μερικοί, καλύτερα να είσαι γεννήτσαρος. Οι τάσεις αυτές υπάρχουν και σήμερα. Και κάποιοι νομίζουν ότι μέσα στην θερμή νεοοθωμανική αγκαλιά θα ξαναγίνουν φαναριώτες. Ασφαλώς οι Τούρκοι θα τους βάλουν να κρατάνε φανάρι για να μπορούν να ασελγούν όχι μόνο εις βάρος του ελληνικού λαού αλλά εις βάρος όλων των λαών που είχαν την ατυχία να πέσουν στη θερμή τους αγκαλιά. Την περίοδο της Οκρατίας, πάλι με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα, το διάβασα τελευταία σε ένα άρθρο σας, το λέει ο υπόλυτος τεν, του εν. Τεν. Και το έχει αποδώσει στα ελληνικά ο Εμμανουήλ Ροίδης. Μάλιστα. Δεν προηγήθηκαν, ας το πούμε, τα προεπαναστατικά λεγόμενα κινήματα, αλλά ξαφνικά ένα ωραίο πρωί σηκώθηκαν οι Έλληνες το 1821, δηλαδή κάθονταν φρόνημα σαν το βασίλειο του γνωστού τραγουδιού. Πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα επαναστατικά κινήματα ξεκινήσανε αμέσως μετά την άλωση. Και για να φτάσουμε στο 21 είχαμε 11 επαναστατικά κινήματα. Από τα πιο γνωστά είναι αυτό το τραγικό κίνημα του Διονυσίου Τρίκης, του χλεβαστικά λεγόμενου σκυλοσόφου το 1611. Με αγρότες οπλισμένους με αγροτικά εργαλεία κατέλαβε ακόμη και τα Γιάννενα. Βέβαια το στήφος αυτό όταν αντιμετώπισε τουρκικό στρατό διελήφθη και ο Διονύσιος συνελήφθη και εγδάρει με έναν τέτοιο τρόπο τεχνικό ώστε το δέρμα του το γέμισαν με άχυρο και το περιέφεραν στα χωριά και τις πόλεις Μακεδονίας και της Θράκης ως την Κωνσταντινούπολη για να παγώσει ο πληθυσμός. Αλλά γιατί να λησμονούμε τη δράση ενός λάμπρου κατσόνι και θα ήθελα ειδικά να αναφερθώ σε αυτόν ο οποίος ενώ ήταν στην υπηρεσία της Εκατερίνης της Μεγάλης και διατάχθηκε να σταματήσει την αφρική του δράση στο Αιγαίο και στο Ιόνιο ο Κατσόνης είπε το περίφημο: αν η Εκατερίνη υπέγραψε, ο Λάμπρος δεν υπογράφει. Εκείνη την εποχή που είμαστε σκλαβωμένοι, είχαμε το ηθικό ανάστημα να σηκώνουμε το κεφάλι ακόμη και απέναντι σε μια μεγάλη Εκατερίνη. Σήμερα οι υποτίθεται ελεύθεροι Έλληνες, οι ανήκοντες εις την μεγαλύτερη πολιτιστική μένει η οικογένεια την ενωμένη ο Ευρώπη, ο Θεός να την κάνει ενωμένη, συγκολλημένη με ούχου είναι, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε να δεχόμεθα έντολες και από τους τζιτζιφιόγκους που μας έρχονται από την περίφημη Τρόικα. Το είδα προχτές και από την να τρώνε σε μια ταβέρνα και προσπαθούσα να θυμηθώ όλα τα ξόρκια που λέγανε οι γιαγιάδες μας όταν είμαστε παιδιά. Θυμήθηκα ένα αλλά δεν μπορώ να το πω από σέβασμο προς το ακροατήριό σας. Βέβαια αν ήμουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αυτό θα το έβαζα σε ένα σχολικό βιβλίο γιατί οπωσδήποτε εκεί η αθυροστομία και η εσχρολογία είναι κάτι πάρα πολύ του σειρμού. Ναι, ναι. Αλλά ας μη μαγαρίζουμε τη στιγμή, ας επανέλθουμε στο 21. Στο 21. Τα ευλογημένα χρόνια. Τώρα θυμάμαι τις σκηνές που είδα στη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν θα πούμε, κατάλαβε ο κόσμος. Μίλησε για την Τριπολιτσά.
όταν μπήκαν ο Κολοκοτρώνης και οι Έλληνες και την κούρσευσαν. Και μάλιστα έφεραν σε τέτοιο σημείο την εκπομπή, ώστε περίπου Έλληνες και Τούρκοι, με βάση τις σφαγές που έκαναν οι Τούρκοι τότε στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και στο Ευαλή, ήταν. Χ. Δεν προηγήθηκε η Τουρκοκρατία και μάλιστα σχεδόν αισθανθήκαμε και άσχημα που μπήκαμε μέσα στην Τριπολιτσά και σφάξαμε τους. Ποιο το σχολείο σας? Πρώτον, τι ανακατεύουν τον Κολοκοτρώνη? Κολοκοτρώνης μπήκε τελευταίος. Η είσοδος στην Τριπολιτσά έγινε με ανορθόδοξο τρόπο και από ένα ασύντακτο πλήθος μαχητών και μη μαχητών, και φυσικό ήταν να επακολουθήσει ένας άγριος σφαγιασμός. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν γίνεται μία επανάσταση, δεν γίνεται με κομφέτι. Αλλά μπροστά στις σφαγές, τις οποίες γνωρίσαμε και γνωρίζουμε τώρα, οι σφαγές της εποχής εκείνης ήταν ένα παιδικό παιχνίδι. Βεβαίως έγινε σφαγή στην Τριπολιτσά. Όμως προσέξτε τι θα πω. Από πού την μάθαμε εμείς τη σφαγή αυτή? Από Έλληνες ιστορικούς. Και από τους ίδιους τους αγωνιστές. Οι οποίοι τα γράφουν όχι για να καυχηθούν, αλλά για να τα στιγματίσουν. Για να γίνεις ιστορικός πρέπει να γνωρίζεις αυτό που εμείς ονομάζουμε στη στρατιωτική γλώσσα ένστικτο μάχης. Την ώρα που συγκρούεσαι με τον αντίπαλο λέμε το μάτι θολώνει. Και εκεί δεν είναι δυνατό να μπορέσεις να κάνεις διάκριση εάν πρόκειται για μικρό ή για μεγάλο. Ναι, έγινε σφαγή. Αλλά μπροστά στις επαναστάσεις που υποτίθεται έκαναν μορφωμένοι, καλλιεργημένοι, πολύ σπουδαγμένοι επαναστάτες, οι σφαγές οι οποίες διαπράχθησαν από τους Έλληνες επαναστάτες, οι οποίοι στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είχαν βγει από παρθεναγωγία, άγριοι ήταν, δεν ήταν άγιοι, ήσαν πολύ περιορισμένες. Και θα πω κάτι για τον Κολοκοτρώνη, επειδή τον έχουν βάλει στόχο το γέρο του Μοριά. Έτσι. Η επόμενη ερώτηση είναι ότι είχε προσυμφωνήσει με τους Αλβανούς να τους σώσει με μια προϋπόθεση να μην μετάσχουν σε επιχειρήσεις. Και τήρησε την πέσα. Τους πήρε και συνοδευόμενος από τον Πλαπούτα και τον Νικηταρά, τους οδήγησε όμηρος αυτός μέχρι τη Βοστίτσα το Αίγιο και εκεί τους είπε έχετε γεια. Την επόμενη χρονιά, όταν ο Δράμαλης τους στρατολόγησε και κατέβαιναν στην Πελοπόννησο, όταν έφτασαν στον Ισθμό και οι Αλβανοί αυτοί κατάλαβαν ότι πάνε πάλι εναντίον της Τριπολιτσάς, δήλωσαν στο δράμα λεβέντικα ότι εμείς φυλάμε την Πέσα και δεν σε ακολουθούμε. Μάλιστα. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν για τον απλούστατο λόγο. Για να μελετήσεις το 21 θα πρέπει να διαβάσεις 20.000 σελίδες που είναι τα βιβλία τα οποία έγραψαν οι ιστορικοί της Επαναστάσεως, Σπηλιάδης, ο Τρικούπης, ο Φιλίμων κτλ. Και οι απομνημονευματογράφοι, τριστόμιο Κασομούλης, δύο τόμοι, ο Φωτάκος, 800 σελίδες στο βιβλίο του Μιχαήλ Οικονόμου και 15 ακόμη αγωνιστές, 20.000 σελίδες. Και από την άλλη, να πας και στα κρατικά αρχεία, να μελετήσεις εκεί, στο αρχείο αγωνιστών, ποιοι ήταν αυτοί και πού ήσαν αυτοί. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι. Έκανα έναν υπολογισμό κάποτε, παρότι δεν μου αρέσουν οι στατιστικές, και διαπίστωσα ότι επί 500 αγωνιστών και πολιτικών που τους κατέγραψα, ο μέσος όρος ηλικίας των μετασχόντων στην Επανάσταση, πολιτικών και στρατιωτικών, ήταν 28 με 29 χρόνια. Νεότατη. Επομένως έχουμε μια επανάσταση νέων ανθρώπων, οι οποίοι έδωσαν νέα πνοή στο Ραγιά, το Φακίρ Φουκαρά που τον έλεγαν οι Τούρκοι, και τον έκαναν ελεύθερο. Πόσα θύματα είχαμε, κύριε Καργάκο? Επί πληθυσμού, μιλάω για τον Μητροπολιτικό Ελληνικό χώρο, 2,5 εκατομμυρίων
ανθρώπων 800.000 θύματα. 800.000 Έλληνες. 800.000 Έλληνες. Στήχησε η Επανάσταση. Μας κόστησε η Επανάσταση. Και η οποία ξεκινάει με ολοκαύτωμα στη Μονή του Σέκου, εκτός Ελλάδος, και προχωράει συνέχεια με ολοκαυτώματα, όπως ήταν αυτό των Ψαρών, και όπως ήταν στο Μελιδόνι, και όπως ήταν στο Βρονταμά, αυτό είναι χωριό της Λακωνίας. Με άλλα λόγια, μιλάμε το για θυσίες. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Στην Τρυπούλιτσα υπερίσχυσε ψυχολογία του όχλου. Γιατί δεν λένε για αυτό που έγινε στο Ναύπλιο, όπου η παράδοση έγινε με στρατιωτικούς όρους και οι Τούρκοι, αφού παρεδόθησαν με τα πλοία του Μιαούλη και με την καρτερία του Χάμιλτον, ανεχώρησαν ανενόχλητοι και παρά το βαρύ χειμώνα, ο Μιαούλης τους πήγε στον Τσεσμέ, στη Μικρά Ασία. Γιατί δεν λένε για αυτό που έγινε στην Μονεμβάσια, όπου τα σπετσιώτικα καράβια πήραν τους παραδοθέντες Τούρκους και τους μετέφεραν στις μικρασιατικές ακτές. Τότε δεν υπήρχαν κρουαζιερόπλια και μία κίνηση μέσα στο Αιγαίο δεν παρήχε τις εγγύσεις ασφαλείας που οπωσδήποτε έχουμε. Δεν θα πω ότι δεν έγιναν αγριώτες, δεν θα πω ότι δεν έγιναν βιαιότητες, αλλά μπροστά σε αυτά που είδαν τα μάτια μου, στα χρόνια της δικής μας ανθρωποσφαγής, αυτά που έγιναν τότε ήταν πέδωνα θύρματα και κάτι άλλο. Είχαμε και εμφύλιο πόλεμο, αλλά ο εμφύλιος πόλεμος δεν είχε τα θύματα που είχε ο δικός μας, αυτόν που έζησε τη δική μου γενιά. Και κάτι άλλο, ενώ χτες μπορούσαν να αλληλοσκοτώνονται, μπροστά στον κοινό κίνδυνο οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τα χέρια. Και ο Κολοκοτρώνης βγαίνει από τις συνθήκες κράτησης στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία και γίνεται αρχιστράτηγος. Και ο Ζαΐμις ο καταδιωκόμενος γίνεται πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και αναθέτει την αρχιστρατηγία της Ρούμελης στον Καραϊσκάκη, ο οποίος είχε προσβάλει την τιμή της οικογένειας του όταν μπήκε στο χωριό του. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα τέτοιο μεγαλείο ψυχής, πώς μπορούμε εμείς να τους αντιμετωπίζουμε με τέτοια έπαρση και με τέτοια κακότητα, με τέτοια ας το πούμε χολερική διάθεση? Είχε πει ο Πλάτων, μία ήττα δέχομαι από τους απογόνους μου. Και τα Σπαρτιατόπουλα έλεγαν, άμες δεγεσόμεθα πολλοκάρονες. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε ιτημένοι έναντι των προγόνων μας. Οι πρόγονοί μας και του 21 και του ενδόξου έπους 12-13 και του 40. Αλλά και του 40 έχουμε αποδειχθεί κατώτεροι. Να μην μιλήσω για την θυσία των παιδιών της Κύπρου, όταν παιδάκια 16-17 ετών οι Άγγλοι, πολιτισμένοι βέβαια αυτοί, τα κρεμούσαν σαν τα τσιχλοπούλια και τα παιδάκια αυτά πηγαίνανε ή τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο ή ψένοντας το τι υπερμάχο στρατηγικό ή τον ακάθιστο ύμνο. Αυτό το μεγαλείο ψυχής γιατί το κρύβουμε από τα σημερινά παιδιά? Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας μικρόψυχα. Όπως το είχε πει ο Λόρδος Λοντόντερη, τον προπερασμένο αιώνα, οι Έλληνες πρέπει να γίνουν μικρόψυχοι σαν τους λαούς του Ινδοστάν για να μπορεί να είναι εύκολο κυβέρνητη. Αυτή την γραμμή, επαναλαμβάνω, εφαρμόζουν και σήμερα κάποιοι έξωθεν και έσωθεν για να γίνουμε ένας μικρόψυχος λαός, ώστε να μην μπορούμε να αντιδρούμε σε όλες τις παρεμβάσεις και επεμβάσεις που γίνονται, όχι στα εσωτερικά μας για πολιτικούς λόγους, αλλά στα interna corporis, δηλαδή στην πνευματική και πολιτιστική μας παράδοση. Δεν αποκλείεται αύριο να προταθεί ακόμη και με την ονομασία της Θεσσαλονίκης. Και για να μην λέγεται Θεσσαλονίκη, που υποδηλώνει σαφώς μια ελληνική ταυτότητα και μάλιστα αρχαία αρχαιοελληνική, θα μπορούσαμε να την πούμε και για να κυριολεκτούμε Σκοπιανών Νίκη. Γιατί σε τελευταία ανάλυση ακόμα και έναντι των Σκοπιανών είμαστε ιτημένοι.
ένα κράτος ανθρώπων που μέχρι χθες ήταν ρακένδυτοι, επειδή είχαν ένα πείσμα και μια αγωνιστικότητα και μια μαχητικότητα, κατόρθωσαν να νικήσουν την πανίσχυρη στρατιωτικά και οικονομικά, όπως πιστεύαμε, Ελλάδα, η οποία ανήκει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Κτλ. Και μας έκαναν κουρέλι σκοπιανοί. Όπως θα μας κάνουν κουρέλι και μας κάνουν κουρέλι και οι Αλβανοί, που σκοτώνουν όποιον θέλουν στη Βόρειο Ήπειρο, και εμείς κρατούμε μία άψογη στάση, που στην πραγματικότητα είναι μία άψυχη στάση. Και διερωτώ, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τώρα τα έχουν βάλει με την Εκκλησία. Για να αναφερθήκατε σε αυτά, εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα. Ασφαλώς πατάνε στον περίφημο αφορισμό. Εγώ το θέμα του αφορισμού το έδειξα το 1954 όταν ήμουν μαθητής. Ποιον αφορισμό εννοούμε? Του Γρηγορίου. Του Γρηγορίου του Πέμπτου, με την έναρξη της Επαναστάσεως. Λοιπόν, το έθιξα αυτό. Και τότε κινδύνευσα, μιλάμε για 1954, να αποβληθώ από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Γιατί, τι υποστήριξατε? Υποστήριξα ότι δεν ήμουν φυσικά αντίθετος προς αυτό το πράγμα και όλα αυτά. Όμως, όταν μελετήσει κανείς το θέμα αυτό σε βάθος, θα διαπιστώσει ότι ήταν μια πολιτική πράξη σε συνεργασία με τον Σέιχουλ Ισλάμι. Άγιος άνθρωπος. Αν ήταν σωστή ιστορική, αυτόν έπρεπε να τιμάμε. Συμφωνώ πολύ. Διότι δύο ημέρες μετά το μαρτύριο του Γρηγορίου μαρτύρησε και αυτός. Διότι εσφαγιάστησαν τότε από την Κωνσταντινούπολη να περάσουμε στα Μοσχονήσια και στο Αϊβαλί και να φτάσουμε ως τη Σμύρνη 10.000 άνθρωποι. Μπροστά σε αυτό το αίμα υπήρξε μία συμφωνία Γρηγορίου Πέμπτου και Σέιχουλ Ισλάμ. Δικαίωμα του κάθε ιστορικού είναι να έχει μία ρεζερβάτιο μεντάλης διανοητική επιφυλακτικότητα. Αλλά δεν μπορείς με βάση τον αφορισμό να λες ότι ο ρόλος του κλήρου υπήρξε αρνητικός. 2.000 κληρικοί. Κατά το πλείς τον καλόγερη, το ποίημα που είπατε όταν λέει Διάκη, δεν εννοεί τον Αθανάσιο Διάκο. Εννοεί τον εκκλησιαστικό, τον εκκλησιαστικό κόσμο γενικότερα, μετέχουν στην Επανάσταση. Πόσοι ξέρουν από τους νεοϊστορικούς ότι ένας πατριάρχης θυσιάστηκε στην Ανδριανούπολη, τον κρέμασε δύο φορές. Πόσοι ξέρουν ότι η θρησκευτική ηγεσία της Κύπρου έγινε τραούλη, για να το πω, ναι, κυπριακά. Ναι. Μιχαηλίδη του Βασίλη. Βεβαίως, εθνικιστή το θεωρούν τώρα κάτω, οι άλλοι νεοϊστορικοί της Κύπρου. Και ακόμη πόσοι ξέρουν ότι ένας πατριάρχης εγκαταλείπει τον πατριαρχικό του θρόνο για να μετάσχει στην Ελληνική Επανάσταση, και εννοώ τον Θεόφιλο τον Δεύτερο, τον Πάτμιο, ο οποίος εγκαταλείπει τον πατριαρχικό θρόνο και περιτρέχει όλα τα νησιά για να μπορέσει να κρατήσει ψηλά τη σημαία της Επανάστασης. Πόσοι τον ξέρουν τον Θεόφιλο τον Δεύτερο, τον οποίο υποχρεώθηκε ο Μουχάμετ Άλι το 1825 να καθαιρέσει κατ' εντολή του Σουλτάνου. Πατριάρχης. Που και βίλτι λέει, πέστε και αυτό. Εκείνο το οποίο... Εσείς τα λέτε. Εγώ αφήστε, δεν θέλω να αναφερθώ στον Πουκεβίλ, διότι μπορώ να σας πω ότι σε μερικές περιπτώσεις είναι κάπως υπερβολικός. Αλλά... Είναι Γάλλος όμως, δεν είναι Έλληνας. Είναι Γάλλος. Έτσι. Ο Πουκεβίλ έχει προσφέρει και μια σημαντική υπηρεσία. Βρήκε τον Μάρκο Μπότσαρη και τον έκανε λεξικογράφο. Πόσοι ξέρουν ότι ο Μάρκος Μπότσαρης, αντί να κάθεται να τρώει τις ώρες του στα Κηφινία, καθόταν να συντάξει λεξικό αλβανο-ελληνικό, για να μπορέσουν έτσι να έχουν μια δυνατότητα επικοινωνίας Έλληνες και Αλβανοί. Και ακόμη, πόσοι ξέρουν, και αυτό το αναφέρω σε ένα, στο τελευταίο μου βιβλίο, «Μεγάλες μορφές και μεγάλες στιγμές του 21», ότι η περίφημη βασιλική, η μνηστή... Το Λιπασά. Όχι, όχι, η περίφημη βασιλική Τζαβέλα. Η γυναίκα του Κίτσου Τζαβέλα πέθανε σε ένα καλυβάκι στην Κηφισιά
προσφέροντας ως την τελευταία τη στιγμή 1885-1886 την αρρωγή της στο αγροτικό στοιχείο της Κηφισιάς. Η Δόμνα Βυσβίζει πώς πέθανε. Η Δόμνα Βυσβίζει. Να μιλήσουμε και για τη Θράκη. Η οποία μαζί με τον άντρα της, εγώ δεν σας πω πώς πέθανε, πώς πολέμησε. Με την Καλομήρα, το πλοίο τους, φέρανε τον Εμμανουήλ Παπά από την Κωνσταντινούπολη με πολεμικό υλικό και τον άφησε στο Άγιο Όρος. Η Καλομήρα πήρε τον Εμμανουήλ Παπά και καθοδόν τον Καφιρέα εξέπνευσε. Η Καλομήρα είναι αυτή η οποία μετέχει στις ναυτικές επιχειρήσεις του Εβοϊκού. Εκεί σκοτώνεται ο καπετάν Αντώνης και η Δόμνα, αυτό είναι που αξίζει να λεχθεί, αποκρύπτει το μυστικό από τους ναύτες ότι ο άντρας της σκοτώθηκε και βοηθούμενη από τον δεύτερο καπετάνιο συνεχίζει την ναυμαχία. Με τα, παιδιά της, δε, με τα παιδιά της πάνω. Ο γιος της δε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος ήταν ένα πανέμορφο παιδί, τον πήρε μια Γαλλίδα αριστοκράτησα να τον σπουδάσει στη Γαλλία. Και επειδή ήταν τόσο όμορφος, το πρόσωπό του αντιπροσώπευε τα χαρακτηριστικά τα ελληνικά, έγινε ένα πορτρέτο, το οποίο πορτρέτο τυπώθηκε πάνω σε στάμπες, σε πιάτα και διαδόθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το παιδί σπουδαγμένο γύρισε και πέθανε αργότερα νομάρχης Κυκλάδων. Να σας πω ακόμη ότι η Μπουμπουλίνα είχε γίνει θρύλος και είχε γίνει μόδα εκείνη την εποχή η ενδυμασία της Μπουμπουλίνας και λέγανε στη Γαλλία έναν τύπο ενδύσεως «Ρόμπα δε Μπουμπουλέν», «Ρόμπα της ρόμπα αλλά Μπουμπουλίνας». Η Μαντώ Μαυρογένους, αρχοντοπούλα που θα μπορούσε να καθίσει στην Τεργέστη με τον πατέρα της έρχεται, ξεσηκώνει την Μύκονο των Κηφινοβίων σήμερα και δεν της αρκεί αυτό, αλλά μετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις και της Ευβοίας, μετέχει και στις πολεμικές επιχειρήσεις Θεσσαλίας στο Τρικερίο, στο τέλος του αγώνα. Όμως είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Μαντώ έστειλε μία επιστολή την οποία προσυπέγραψαν 14 άλλες Ελληνίδες προς τις Γαλλίδες κυρίες να συμπαρασταθούν στον ελληνικό αγώνα. Και εκεί τους γράφει εκείνο το περίφημο ειρωνικό. Ξέρω ότι εσείς δεν γνωρίζετε τις επαναστάσεις τις δικές μας. Γνωρίζετε μόνο τις επαναστάσεις της μόδας. Το χιούμορ δεν έλειψε από το 21. Πάμφτωχη και αυτή πεθαίνει στη Μύκονο. Και αυτή πέθανε η καημένη επιστρέφοντας, είχε προσβληθεί από χολέρα γιατί είχε έρθει στην Αθήνα και πέθανε στην Πάρο όπου πραγματικά ένα συγγενής της έκανε μια αξιοπρεπή ταφή. Αναφερθήκατε και στον παπά, να το πούμε και αυτό, ότι δεν ξέρω που το διάβασα. Σε κάθε μάχη λέει σκοτωνόταν και ένα παιδί. Είχε 7 παιδιά. Τα 5 του παιδιά σκοτωθήκανε. Και στο Μεσολόγιο και στο Φάλιρο. Και στην Αταλάντη και στο Φάλιρο παντού. Ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε. Καταλαβαίνετε και μιλάμε για τον πλουσιότερο άνθρωπο της Μακεδονίας, ο οποίος μπορούσε να αλλάζει πασάδες. Τόση δύναμη ήταν. Και μετά ακούς τον άλλον και σου λέει, μα οι νοικοκυρέοι δεν μετήχαν στην Επανάσταση. Ταξική Επανάσταση. Ακούστε να. Έτσι λένε. Αυτά είναι τόσο χαμηλού επίπεδου μαρξισμός που εάν τα άκουγε αυτά ο Μάρξ, ο οποίος ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, ήξερε αρχαία ελληνικά και αυτός και ο Έγγελς. Οι διατριβές τους είχαν γίνει στα αρχαία ελληνικά όταν ήταν παιδάκια. 16, 17, 18 ετών. Από εκεί εμπνεύστηκα. Λοιπόν, εάν ο Μάρξ άκουγε αυτές τις μαρξιστικές αναλύσεις, θα έβγαζε, όχι απλώς θα έβγαζε γένια, θα έχανε και τα γένια τα άφθονα που είχε. Διότι τα διαβάζεις αυτά και ειλικρινά καραφιάζεις και εξωτερικά και εσωτερικά. Τι σημαίνει ταξική επανάσταση? Είχαν διαμορφωθεί τάξεις εκείνη την εποχή? Όχι. Πυρήνες αστικοί, ναι. Υπήρχε ένα αγροτοπιμενικό, αγροτολαϊκό στοιχείο, ναι. Η επανάσταση ήταν εθνική. Αλλά βέβαια, όπως σε κάθε εθνική επανάσταση, υπάρχουν μέσα και στοιχεία κοινωνικής διαμαρτυρίας, υπάρχουν και προσωπικές αντιθέσεις, υπάρχουν και τοπικιστικές αντιθέσεις, συμφέροντα γενικότερα.
Ακούω κάποιον και λέει ότι η επανάσταση έγινε για να πάρουν τα χτήματα των Τούρκων. Μα είναι λογικό. Αφού οι Τούρκοι είχαν τα καλύτερα εδαφικά φυλέτα, ήταν δυνατόν ο επαναστατημένος Ραγιάς να μην διεκδικήσει τα χτήματα αυτά, πώς θα ζούσε? Και στο κάτω κάτω γραφής, η επανάσταση πώς θα μπορούσε να συντηρηθεί εάν τα χτήματα αυτά δεν περνούσαν στη φτωχολογιά, η οποία καλλιεργώντας τα έδωσε τη δυνατότητα να συντηρηθεί ο επαναστατικός στρατός. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στοιχειώδη στρατιωτική γνώση είναι αδιανόητα. Τα λέει και ο Κολοκοτρώνης αυτό. Η δική μας επανάσταση ήταν ένα έθνος έναντι άλλο έθνος. Ενώ της Γαλλίας είναι κοινωνική. Χωρίς να αμφισβητεί ο Κολοκοτρώνης τις τυχόν επιδράσεις, ας το πούμε, των ευρωπαϊκών κινημάτων. Εντάξει. Κάποια στιγμή στα απομνημονεύματά του το λέει επιγραμματικά. Ο Ναπολέον, η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέον έκανε και ανοίξανε τα μάτια του ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η δική μας επανάσταση ήταν θυγατρική επανάσταση της Γαλλικής. Και με την ευκαιρία αυτή, γιατί μιλάμε για τα δικά μας εγκλήματα, τα οποία στο κάτω-κάτω της γραφής ήτανε πόλεμος εναντίον ανθρώπων οι οποίοι είχαν σκλαβώσει έναν ολόκληρο λαό. Και δεν μιλάμε για τα εγκλήματα που έγιναν στη Γαλλική Επανάσταση, όταν η ίδια η Επανάσταση έφαγε τα καλύτερα παιδιά της. Μα θα μου πείτε ότι και στην Ελληνική Επανάσταση συνέβη κάτι ανάλογο. Δηλαδή, χάθηκε ένας Αντώνης Οικονόμου, ένας Μελέτης Βασιλείου, ένας Οδυσσέας Ανδρούτσος. Ένας Πάνος Κολοκοτρώνης. Και ο Πάνος ο Κολοκοτρώνης στον δεύτερο εμφύλιο. Μαράζος ο Αλλά, ας το καταλάβουμε, ο πόλεμος δεν είναι μια γοητευτική υπόθεση. Δεν είναι μεροδοπέταλα στρωμένος. Δεν είναι, όπως θα έλεγε ο Λένιν, και το λέγω αυτό για κάποιους νεόκοπους αριστερούς, περίπατος στη Λεωφόρο Νεύσκη. Λεωφόρος Νεύσκη, ναι, είναι ο πλατύτερος δρόμος στην Πετρούπολη. Είναι ένας δρόμος δύσβατος, τραχής, δύσκολος, και ειδικά η Επανάσταση του 21, και το λέγω προς γνώση και συμμόρφωση, είναι γεμάτη καταπακτές, τις οποίες ο απρόσεκτος ιστορικός ενδεχομένως, περνώντας ανυποψίαστα από πάνω, μπορεί να πέσει μέσα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή το να μελετήσεις το 21, γιατί αλλιώτικα μπορείς ή να το ωρεοποιήσεις με αποτέλεσμα να του δώσεις μια διάσταση, ας το πούμε, ιδανικοφανή, ή να το εκχυδαΐσεις κατά τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Στο παρελθόν, και εγώ το πολέμησα και τότε αυτό, η ωρεοποίηση είχε και ένα θετικό. Προβάλαμε κάποια πρόσωπα ως πρότυπα στα νέα παιδιά. Μάλιστα. Και τουλάχιστον τα παιδιά είχαν κάποια πρότυπα. Σήμερα αυτά τα πρότυπα, όταν τα κατεβάζουμε στο δικό μας ευτελές επίπεδο, τι πρότυπα θα δώσουμε στα παιδιά μας? Σήμερα το παιδί δεν ξέρει τίποτα για τον Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος παίρνοντας το δίπλωμα της αρχιστρατηγίας το έσχισε και είπε: όποιος είναι άξιος το παίρνει στο πεδίο της μάχης. Το γήπεδο Καραϊσκάκη το ξέρω όμως. Ξέρουν τον Καραϊσκάκη λόγω του γηπέδου, αλλά επειδή συμβαίνει να βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στην πλατεία που είναι το μνημείο του Καραϊσκάκη, έχω την περιέργεια, κάνοντας ας πούμε το Χωριάτη, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, καμία διάθεση υποτιμήσεως έναντι του χωρικού, τον άξιστο ας πούμε, κάνοντας έτσι που λέμε τον ρε παιδιά, ποιανού είναι αυτό, τι είναι αυτό? Ξέρετε με τι οδύνη ακούω τα παιδιά να μου λένε πράγματα που οι Βυζαντινοί θα τα έλεγαν σάταλα πάταλα. Κάποτε πέρασε μια μεγάλη βεντέτα του ελληνικού ποδοσφαίρου, παίχτης του Ολυμπιακού, με τους οποίους, τους παλιούς παίχτες δεκαετίας, ας το πούμε, 46,
56 είχα μια ιδιαίτερη σχέση και με τιμούσαν και με τιμούν όσοι ζουν με τη φιλία τους. Μου λέει, μωρέ δάσκαλε, σε αυτούς απευθύνεσαι. Αυτοί δεν ξέρουν ούτε εμάς. Την ιστορία του Ολυμπιακού δηλαδή. Αυτοί λέει δεν ξέρουν ούτε εμάς. Αυτοί που δόξασαν τον Ολυμπιακό. Για να μην αναφερθώ σε κάποιους Θεσσαλονικείς, φανατικούς φιλάθλους, οι οποίοι αγνοούν τη μεγαλύτερη δόξα που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ, τον Τάκη τον Ταλιαδούρο. Τον Τάκη τον Ταλιαδούρο. Ο οποίος σε μία, ας το πούμε, αναμέτρηση με την Εθνική Τουρκίας, η μισή Θεσσαλονίκης, ενώ στην Αθήνα είχε χάσει η Εθνική μας, στη Θεσσαλονίκη νίκησε τους Τούρκους, την Εθνική Τουρκίας, με 41-39. Τα 39 καλάθια τα είχε βάλει ο Τάκης. Τι θέλω να πω. Όταν δεν διδάσκεσαι το χτες, δηλαδή δεν ξέρεις τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Κανάρη, τον Μιαούλη, δεν ξέρεις τον Πιπίνο, δεν ξέρεις τον Βρατσάνο, δεν ξέρεις τον Διάκο, τον Ανδρούτσο, μοιραία δεν θα ξέρεις ούτε τον Βελισσαρίου, ούτε τον Παπακυριαζή, δεν θα ξέρεις ούτε τον Ιατρίδη, δεν θα ξέρεις ούτε τον Καμπάνη, τον Καμάρα, μιλάω για ηρωικές μορφές του 12, ναι, ναι. Δεν θα ξέρεις Δαβάκη, δεν θα ξέρεις τους ανθρώπους εκείνους. Ναι. Τον Αλέξανδρο Διάκο, τον πρώτο αξιωματικό, θα ήθελα να πω και εγώ. Και δεν θα ξέρεις βέβαια, και το λέγω αυτό, ούτε και τον Φριζή, ο οποίος είναι ο πρώτος ανώτατος αξιωματικός μας που έπεσε στον πόλεμο, όχι της Αλβανίας όπως ηλίθιος λέμε, αλλά στα βόρειο υπηρωτικά βουνά. Όλα αυτά τα πράγματα. Ή τον Αυξεντίου, να πούμε και για τους. Πώς. Ή για τον Αυξεντίου, τον Γρηγόρη. Αυτό το παλικάρι της. Τον αητό της Κύπρου. Τον αητό της Κύπρου. Δεν υπάρχουν στα βιβλία τίποτα από αυτά, δάσκαλε. Δεν υπάρχει τίποτε στα βιβλία. Έχω την εντύπωση ότι σε ένα από τα κρυφά ταξίδια που είχα κάνει στην Κύπρο, συναντηθήκαμε. Ναι. Υπηρέτησε στο Κυλκής ως έφεδρος αξιωματικός και έγινε και το μνημείο του μεγάλου αυτού ήρωά μας. Συναντήθηκα με έναν κληρικό. Αλλά αυτά τα οποία μου είπε. Ποιον, τον παπά του, της ΕΟΚΑ, τον παπά Γαθαγγέλου. Αλλά αυτά τα οποία μου έλεγε είχαν πολύ περισσότερη σχέση με στρατιωτικά και λιγότερο με θρησκευτικά ζητήματα. Αργότερα που είδα τη φωτογραφία του, έχω την εντύπωση ότι... Κάνας εθνικιστής θα ήταν σίγουρα. Μα ακριβώς και το Ρίτσο τον έβγαλαν εθνικιστή, γιατί έγραψε αυτό το πραγματικά υπέροχο ποίημα, το αφιερωμένο στον Αυξεντίου. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Ο Αιγύπτης να χαρακτηρίζεται εθνικιστής, το ίδιο και ο Σεφέρης, ή ακόμα να βαφτίζεται ότι ήταν ένας άνθρωπος τεμπέλης και που έγραφε και κάποια ποιματάκια. Με άλλα λόγια, να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στον τόπο αυτό. Και τότε ποιοι θα μείνουν όρθιοι? Θα μένουν εκείνοι οι οποίοι έχουν καταλάβει τις θέσεις τις υψηλές. Δεν, όχι γιατί είναι ψηλοί, αλλά γιατί κρατάνε θέσεις ψηλές. Δηλαδή οι μεγαλόμισθοι των διαφόρων, ας το πούμε, υπουργείων. Μας κυβερνούν γονατισμένοι. Ακούστε, εγώ λέγω πάντοτε μια φράση του Ντοστογεύσκη. Προτιμώ να προσκυνώ το Θεό παρά να προσκυνώ ανθρώπους. Όσοι προσκυνάγανε το 21 λέγονταν προσκυνημένοι. Σήμερα έχουν φέρει σε τέτοια κατάντια το λαό μας, ώστε να προσκυνά προσκυνημένους που για να πάρουν τις θέσεις αυτές έχουν δώσει γην και είδωρ. Τι είπε ο Κολοκοτρώνης όμως στους νενέκηδες, με αλφαγιώτα το ναι.
Να σας πω κάτι. Τουλάχιστον εκείνος ο Νενέκος πλήρωσε με το αίμα του την προδοσία του. Ο Κολοκοτρώνης υπέγραψε τη θανατική του καταδίκη μέσα εκκλησία, μες στην εκκλησία, αφού προηγουμένως ζήτησε συγχώρεση από την Παναγιά. Την δε εκτέλεσε, και κάτι που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, την έκανε πρώτος του εξάδελφος του Νενέκου, διότι αποτελούσε ντροπή για την οικογένειά του. Και κάτι άλλο, η οικογένεια άλλαξε όνομα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει το όνομα αυτό στο Μοριά. Νενέκους λέει το διέγραψαν. Ναι, το διέγραψαν το όνομα αυτό. Μην παραπέμπει στην προδοσία. Γιατί, ακριβώς. Γιατί παραπέμπει στην προδοσία. Όταν λέγαμε κάποτε τη λέξη προδότης, της δίναμε μια τέτοια φόρτιση αρνητική που ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορούσε να σταθεί με τίποτα. Και θα ήθελα να τα ακούσουν μερικοί προοδευτικοί τη λέξη εθνοπροδότης. Δεν την καθιέρωσαν κάποιοι εθνικιστές. Την καθιέρωσαν οι κομμουνιστές, χρησιμοποιώντας την χλεβαστικά για τους λεγόμενους τότε δεξιούς που συνεργάστηκαν με τους Γερμανοκυπριακούς. Τους ασύλλογους. Αυτή ήταν ο όρος εθνοπροδοσία, καθιερώθηκε στα χρόνια της ελασιτοκρατίας. Και τώρα βλέπεις, αυτά τα οποία η παλιά αριστερά, η οποία στο κάτω-κάτω μάτωσε αλλά και ματώθηκε, να είναι στο περιθώριο και να παρουσιάζονται σήμερα ως αριστεροί, κάτι φλόροι, συγγνώμη. Δεν τσιφιώνει και καλά, είπατε πριν. Ωραία λέξη. Η λέξη, δηλαδή οι άνθρωποι του Κολονακίου, και να μετέχουν σε όλες αυτές τις περίφημες ανταρτικές κινήσεις, παιδιά που δεν προέρχονταν από τις λαϊκές συνοικίες των Αθηνών. Εμείς όταν κάναμε τις διαδηλώσεις μας και κάναμε, το ξέρετε ότι είχα παίξει ηγετικό ρόλο στο κίνημα του 1-1-4-15%. Εγώ είχα κάνει την εισήγηση από το 15%, εγώ είχα κάνει και την εισήγηση, την προεισήγηση και για το περίφημο άσυλο. Αλλά από πού προερχόμαστε? Από τις φτωχογειτονιές της Αθήνας. Θέλετε να σας πω τώρα κάτι? Την Ελλάδα την κυβερνάνε από τη μια μεριά το κράτος, οι μπαμπάδες κυβερνάνε το κράτος και οι βλαστοί τους το παρακράτος. Μάλιστα. Κατανοητό. Ελήφθη. Ελήφθη. Ελήφθη, γιατί μερικοί... Και γι' αυτό έχουμε και εκείνα τα προσωπικά δεδομένα. Δεν αποκαλύπτονται οι κουκουλοφόροι. Γιατί αν αποκαλυφθούν τα ονόματα των κουκουλοφόρων, αυτών δηλαδή οι οποίοι κατέστρεψαν την Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, προς όφελος των πολυκατεστημάτων της περιφέρειας. Είναι γόνοι. Είναι γόνοι επωνύμων. Συμφωνώ πολύ τους. Που οι μπαμπάδες τους είναι αυτοί που έχουν το κράτος και οι βλαστοί τους το παρακράτος και είναι διάδοχοι για το επόμενο βήμα να πάρουν πάλι το κράτος. Ένα μικρό σχόλιο. Μύθος ή πραγματικότητα το κρυφό σχολείο? Μέσω του κρυφού σχολείου, εγώ ξέρω ότι την απάντησα που την ξέρετε. Μέσω του κρυφού σχολείου χτυπούν την εκκλησία. Την οποία στην εκπομπή υπόθηκε, κύριε Καργάκο, ότι είναι μία από τις κατάρες, λέει, της τουρκοκρατίας. Η εκκλησία, οι παπάδες. Το λέγανε και οι Τούρκοι αυτό. Το είπαν και οι τσαρλατάνοι ιστορικοί. Δεν ξέρω, εκείνο που θα σας πω είναι ότι κάθε τι που είναι θρύλος δεν είναι ψέμα. Είναι μία παράδοση. Προσέχτε. Τι είναι η παράδοση? Μπορεί τα τριαντάφυλλα που έχει ο Ανθοπόλης να τους ρίχνει χρυσόσκονη για να φαίνονται πιο ωραία, αλλά ο θάμνος, η τριανταφυλλιά υπάρχει. Σωστό. Εντάξει. Έτσι. Κι όμως, ενώ είναι δικαίωμα του ιστορικού να αμφισβητήσει την ύπαρξη του ιστορικού σχολείου, να αγνοήσει την παράδοση, δεν είναι δικαίωμά του να αγνοεί γραπτές μαρτυρίες. Υπάρχει μαρτυρία του Στέφανου Κανέλου, ο οποίος σκοτώθηκε, ήρθε από τη Γερμανία και σκοτώθηκε στο επαναστατικό κίνημα της Κρήτης το 1823, ο οποίος στέρνει επιστολή σε δραματικό γερμανό συγγραφέα και του λέγει ότι οι Έλληνες, επειδή δεν υπάρχουν σχολιά, διακινούν, ας το πούμε, διακινή συνδρομής, εξασφαλίζουν τα λεγόμενα κοινά σχολιά, τα οποία λειτουργούν κρυφά. Γιατί το άγνωρες, γιατί το αμφισβητώ?
βάλτο. Από εκεί και πέρα κάνε μία κριτική για να πεις ότι μία μαρτυρία δεν αρκεί. Ο Άλκης ο Αγγέλου, ναι, τον οποίο εκτιμούσα, ασχέτως αν δεν συμφωνούσα με τις απόψεις προς τιμήν του, ενώ αρνείται την ύπαρξη κρυφού σχολείου, παραθέτει 5 ή 6 μαρτυρίες που είναι υπέρ του κρυφού σχολείου. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, είναι δυνατόν να πηγαίνεις στα Βέρεια της Λακωνίας και να σου λένε εδώ ήταν το κρυφό σχολείο. Να πηγαίνεις στη Δημητσάνα και να σου λένε το κρυφό σχολείο. Να πηγαίνεις εδώ και σου λένε κρυφό σχολείο. Είναι δυνατόν παντού και ακόμα εκείνο το περίφημο ποιματάκι που είναι και το έχετε πάρει και δύο εκπομπής. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον Δραγούμη. Τον Ιωνά. Όχι, τον Νικόλαο Δραγούμη, ο οποίος είχε κάνει και κοντά στον Καποδίστρο, μας έχει δώσει και τα ωραία για την Επανάσταση και τα μετεπαναστατικά. Το καταγράφει, προσέχτε, όχι ως τραγουδάκι που λεγόταν στον ελλαδικό χώρο, αλλά ως τραγουδάκι που λεγόταν ως τα χρόνια τα δικά του στην Μικρά Ασία. Στην Μικρά Ασία. Διότι στη Μικρά Ασία, λέει, ακόμα, και μιλάμε για το 1860 και τόσο, δεν είχε επιτραπεί η ελεύθερη, δεν είχε παρασχεθεί η δυνατότητα στα Ελληνόπουλα να μπορούν ελεύθερα να πηγαίνουν στο σχολείο. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχτηκε από δασκάλους σε μια νεότερη εποχή για να εξοραϊστεί τάχα μου η Εκκλησία, ούτε τα χρειαζόταν αυτά. Διότι όταν, παραδείγματος χάρη, κοντά στο Διάκο σκοτώνεται ένας δεσπότης, όταν ψυχή της άμυνας του Μεσολογίου, και το Μεσολόγιο για μένα είναι η πιο ηρωική σελίδα της ελληνικής ιστορίας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα, ψυχή της άμυνας είναι ένας δεσπότης ο οποίος έχει μαρτυρικό τέλος, γιατί θα χρειαζόταν τα ψέματα η Εκκλησία όταν θα μπορούσε το ρόλο της να τον προβάλλει με αλήθειες. Δηλαδή ο άνθιμος Έλους, μάλιστα, ο αγνοημένος παντελώς, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην προετοιμασία της Επαναστάσεως και στην ενθάρρυνση των αγωνιστών όταν μαζί με τα παλικάρια κοιμότανε στην Ήπεθρο κατά την πολιορκία της Πολιτσάς, μέχρι που ένα πρωί τον βρήκανε τα παλικάρια νεκρό από τις κακουχίες. Άγνωστο περιστατικό του αγώνα αυτού. Άγνωστο και εδώ. Αλλά το πιο θλιβερό, ξέρετε, είναι άγνωστος και στο χώρο που επίμανα. Διότι εκεί που ήταν ποιμενάρχης, οι επιδοτήσεις επέτρεψαν στους ανθρώπους να έχουν σκυλάδικα πολλά, αλλά πνευματικά ενδιαφέροντα μηδαμινά. Και λυπάμαι που το λέγω αυτό, γιατί είναι χώρος της ιδιαίτερης μου πατρίδας. Καταλαβαίνω. Ξέρω για την αγάπη σας που έφυγε για την Μάνη. Όχι, δεν είναι Μάνη. Άνθιμος Έλλος Λακωνίας. Λακωνίας, ναι. Μάνη, όχι. Όχι Μάνη. Όλο για την πατρίδα. Αλλά και φέτος κάποιοι τόλμησαν να κάνουν κάποιες γελιοποιητικές ενέργειες εις βάρος της Μάνης. Και μία κίνηση που έγινε, αλλά προσέκρουσε στο στέμος των Μανιατών, ήθελαν, επειδή κάποιες παραλιακές περιοχές της Μάνης έχουν γίνει φυλέτα, να αποδειχθεί ότι ήταν κάποτε χτήματα Τούρκων, για να φτιαχτούν εταιρείες και να γίνουν εξονεδοχειακές μονάδες. Αλλά δεν πέρασε. Το πρώτο ήταν τώρα, όταν βγήκαν η Τρόικα, οι αληθινοί κυβερνήτες της Ελλάδος, είπαν να ξεπουλήσουμε παραλίες, τη ΔΕΗ και το τέλος πάντων ό,τι έχουμε, για να εξοφλήσουμε τα κλεψιμέικα. Λοιπόν, σας πω κάτι πριν κλείσουμε. Είχαν προτείνει στο Χαρίλα ο Τρικούπη, τότε που κήρυξε πτώχευση, να δώσουμε τα δύο κύπελα τα οποία μόλις είχε βρει ο Τσούντας στο Βαφιό. Τα περίφημα κύπελα του Βαφιού. Το Βαφιό είναι έξω από τη Σπάρτη. Ο Χαρίλα ο Τρικούπης αρνήθηκε. Δεν ξεπουλούνται οι θησαυροί που μας άφησαν οι προγονείς μας. Γιατί είναι σαν να ξεπουλάς την ψυχή σου. Στο κάτω-κάτω γραφής θα γίνει ένα
πουλήσουμε κάτι, ας πουλήσουμε το τομάρι μας. Ιδίως τα παλιότομαρα. Καμία δι... Μόνο που δεν κάνουμε ούτε για το λουμωτήρι. Πριν κλείσουμε, επειδή τα βιβλία σας εγώ τα διαβάζω και τα παρακολουθώ, τώρα δάσκαλε τι περιμένουμε. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πριν από ένα μήνα κυκλοφορήθηκε, αυτό είναι το σωστό ρήμα, ο δεύτερος τόμος από τις παραδόσεις μου που έχουν τίτλο «Μεγάλες μορφές και μεγάλες στιγμές του 21». Αυτό ήταν πάρα και πολύ επίκαιρο. Είναι δύο τόμοι, ο δεύτερος τόμος έχει και ευρετήριο και διευκολύνει αφάνταστα εκδόσεις. Πλέον. Εκδόσεις. Είναι εκδόσεις Λεωνίδα Γεωργιάδη. Μάλιστα. Και ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να διαβαστεί από κάθε Έλληνα, ιδιαίτερα τους πολιτικούς, αν τους μένει καιρός να μελετούν, δημοσιογράφους, αλλά και κάθε επιχειρηματία, ο οποίος δεν πρέπει να βλέπει μόνο τα Σκόπια και τη Βουλγαρία ή την Αλβανία ως επενδυτικό χώρο. Το βιβλίο επιγράφεται Κίνα, Κίνα όπως την ήξερα και όπως την είδα. Όπως την ήξερα και όπως την είδα. Περιηγητικό είναι αυτό. Είναι ιστορικό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο για τον πολιτισμό και τις πόλεις της Κίνας και μετά είναι το ταξιδιωτικό, το οποίο δεν είναι απλώς μια λογοτεχνική περιγραφή των χώρων, αλλά και σκέψεις για το αύριο του κόσμου, διότι στο παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, και αυτό το έλεγα πριν από 10 χρόνια και όλοι με λέγανε πάλαβο, νικητής δεν θα είναι η Αμερική, νικητής θα είναι η Κίνα. Επιβεβαιώνεται αυτό. Και σας πω και κάτι, μετά από 3 χρόνια, ενώ μας είχε έρθει Κινέζος, γι' αυτό λέω πρέπει το βιβλίο αυτό, Κίνα, είναι από τις εκδόσεις ιδέες να διαβαστεί, μας είχε έρθει Κινέζος πρόεδρος πριν από 3 ή 4 χρόνια και έμεινε 3 μέρες στην Ελλάδα, πέρασε στα ψηλά. Αφόλυβο. Εμείς ασχολούμεθα με το βατοπέδι, το τι έκανε ο Εφραίμ. Το τι χάλια κάνουν άλλοι δεν τα βλέπουμε. Θέλαμε και το Άγιο Όρος, λόγω κάποιων γραφειοκρατικών ατασταλιών, να το βουλιάξουμε και αυτό, ώστε να μην υπάρχει τίποτα στον ελληνικό κόσμο, ώστε να στέκεται κάπως ψηλά. Αντί λοιπόν να κάνουμε θέμα την άφιξη του Κινέζου Προέδρου, που για πρώτη φορά Κινέζος Πρόεδρος επισκέπτεται την Ευρωπαϊκή χώρα, εμείς το περάσαμε στα ψηλά. Μήπως ήταν διαγωνισμός στην Eurovision τότε? Ναι. Προφανώς ήταν. Ακριβώς, ήταν, αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Και ακόμα έρχεται προμηνών ο Κινέζος Πρωθυπουργός και μιλάει ότι εσείς οι Έλληνες διαδώσατε το όνομά μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Δική σας είναι η λέξη σιροτροφία, δική σας είναι η λέξη σύρες. Ο δικός σας ο Πασανίας μίλησε για τους μεταξωσκόλικες πρώτος κτλ. Ο δικός σας ο Πλάτων, ο δικός σας ο Αριστοτέλης. Και ακόμη αυτός ο οποίος κατέστρεψε τον Παρθενώνα σας, είχε και έναν γιο ο οποίος κατέστρεψε τα θερινά ανάκτορα και όλους τους θησαυρούς της Κίνας που είχαν συγκεντρωθεί. Ο Έλγιν. Ο γιος του Έλγιν. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά βλέπω το δικό μας πρόεδρο της Βουλής. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ένα στεγνό πρόσωπο, να κάνει μια αντιφώνηση τόσο στεγνή σαν να ήταν ξερό παξιμάδι. Και λέω, τόσοι χαραμοφάιδες είναι δίπλα σε αυτούς. Ένας δεν βρέθηκε να γράψει 10 γραμμές, να πάρει ευχή, ώστε να κολακεύσεις τον επισκέπτη σου. Να σπανίσεις και της χώρας σου. Εδώ πέρα ένας εφοπλιστής με έβαλε και έγραψα την οδή σε πινδαρικό λόγο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Πες τι εκείνο το ωραίο που λέει τον ναι. Μου είπανε ότι διαβάστηκε. Ότι το διάβασε ο Υπουργός Πολιτισμού. Όταν μια χώρα έχει Υπουργό Πολιτισμού σημαίνει ότι δεν έχει πολιτισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού στην πινδαρική διάλεκτο και οι ακροατές, οι Έλληνες που ήταν εκεί, νομίζαν ότι είναι κινέζικα. Μετά το διαβάζει στα κινέζικα ο Υπουργός Πολιτισμού της Κίνας και οι Έλληνες νομίζαν ότι είναι αρχαία ελληνικά. Και όταν μία κυρία, μάλλον διπλωμάτης, το διάβασε στα αγγλικά, τη μητρική μας γλώσσα,
τότε κατάλαβαν περί τίνος επρόκειτο. Θα μου πείτε τι πήρα εγώ. Τι πήρα. Το παράσημο της ανοιχτής παλάμης. Είδατε πουθενά να αναφέρεται το όνομά μου. Πουθενά άγνωστο. Και τώρα που πήγα στο Πεκίνο, λέω ρε παιδιά, πού είναι το ελληνικό σπίτι, να δω, να διαιωνίζεται όπου είναι τάχα μου αναρτημένο το όνομα, για να πω κι εγώ εκείνο το περίφημο κάτσανε 40 ούκοι στον Όλυμπο αναβήσεις. Βέβαια στον Όλυμπο θα ανεβώ, αλλά το όνομά μου δεν πρόκειται να το δω γραμμένο πουθενά στο Πεκίνο. Τέτοια πράγματα θέλουμε μια λεπτότητα σε ό,τι αφορά πολιτικούς χειρισμούς. Θέλουμε να κάνουμε μια πολιτιστική επίθεση. Πώς θα κάνεις πολιτιστική επίθεση όταν αγνοείς τον πολιτισμό σου? Μιλάμε για το 21. Το 21 δεν ήταν μόνο ένα πολεμικό γεγονός, ήταν και και πολιτικό, αλλά ήταν και ένα πνευματικό γεγονός. Γιατί μέσα από το 21 βγαίνει ο πρώτος και μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Και μετά, κοντά μέσα από το 21 βγαίνει και ο Ανδρέας Κάλογος. Δηλαδή με την Επανάσταση έχουμε και μία πνευματική εξανάσταση. Αυτό δεν το βλέπουν οι σοφοί του παρόντος. Αλλά είναι δυνατόν να είναι σοφοί οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται να μετέχουν σε επιτροπές οι οποίες ονομάζονται επισήμως επιτροπές σοφών? Σωστό. Ο Σωκράτης, εάν του το έλεγα αυτό, θα ζητούσε και δεύτερη δόση για κόνιο. Ευχαριστώ πολύ, δάσκαλε. Ευχαρίστηση είναι δική μου και θέλω να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά να έχετε υγεία για να συνεχίσετε τη μάχη εναντίον εκείνων οι οποίοι κάνουν πολυμέτωπη και δόλια μάχη εναντίον της ελληνικής παιδείας. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Πάλι θα αναφέρω μια δική σας φράση. Ου δαίμον λήξει ημάς, ημείς λήξουμε δαίμονα. Δεν είναι δική μου, του Πλάτωνος. Σε εσάς τη διάβαζα. Αυτό θέλω να πω. Εννοείται ότι είναι του Πλάτωνος. Θέλω να κλείσω, λέγαμε για το κρυφό σχολείο, σε ένα περιοδικό του 1958 με τίτλο Γνώσεις, αφιέρωμα στο 21, υπάρχει ένα άρθρο με τίτλο Μακεδονικές ημέρες, υποσταύρου Μάνεση, συντάκτου του ιστορικού λεξικού της ελληνικής γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών. Γυρίζει ο Μάνησης τα χωριά της Δυτικής κυρίως Μακεδονίας και βρίσκεται σε ένα χωριό στο Τσοτήλι. Διαβάζω από το κείμενο αυτό. Ο σεβασμός στην Εκκλησία έχει παλιά παράδοση και είναι σαν μια πράξη ευγνωμοσύνης για τη συμπαράστασή της στον αγώνα. Εδώ διάβασα, μου δήλωσε με περηφάνεια ο 80ης πρόεδρος του χωριού Αγιά Σωτήρα, Δημήτρης Ζικόπουλος, δείχνοντάς μου τον άρθηκα της Αγίας Παρασκευής μιας εκκλησιάς 200 χρονών, θέλοντας να μην πει ότι εκεί έμαθε τα γράμματα που ξέρει. Να υπενθυμίσω ότι η Μακεδονία απελευθερώθηκε το 1912. Και συνέχισε ο 80χρονος γέροντας. Οι Τούρκοι δεν μας άφηναν να μαθαίνουμε γράμματα και ερχόμασταν σε τούτο το κρυφό σχολείο. Το μόνο που δεν τους πολύ ένοιαζε ήταν να διαβάζουμε το χτωήχη και το ψαλτήρι για να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα με τα άλλα διαβάσματα. Θυμάμαι με τι χαρά και με τι τρομάρα οικονόμησε το καιρό εκείνο ο παππούλης που μας διάβαζε. Άγιο το χώμα που το σκεπάζει, μια ηλιάδα του ομήρου. Σαν τελειώναμε την ανάγνωση, την παράχωνε κάτω από την πλάκα που βλέπεις εδώ γεια. Την εκκλησία την έβλεπαν παντού και πάντα, όχι μόνο του ελληνικού πολιτισμού θεματοφύλακα, μα της ελευθερίας υπέρμαχο. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ χωρίς να έχω διαβάσει το κείμενο αυτό. Πως όταν λέμε κρυφά σχολιά, εννοούμε όχι εκείνα τα οποία μπορούσαν να λειτουργούν φάνερα, αλλά εκείνα τα οποία με ιδιαίτερους μαθητές, δεν μπορούσες να τα πεις σε όλα, λέγονταν πράγματα κρυφά. Δηλαδή όχι φωνητά. Με άλλα λόγια, αυτά τα οποία λέγονταν για λευτεριά, πέρα από το χτωήχη και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά γίνονταν κρυφά σε ειδικά επιλεγμένους και από επιλεγμένους δασκάλους, είτε ήσαν κληρικοί είτε ήσαν κοσμικοί. Αυτή την έννοια έχει το κρυφό σχολείο. Έτσι.
Και πάλι να ευχαριστήσουμε τον δάσκαλο Σαράντο Καρκάκο για το μάθημα της πατριδογνωσίας για το ένδοξο 21 και να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Και το σταθμό που μας φιλοξενεί. Πάντοτε. Χαίρετε.